Μπορεί το καλοκαίρι που πέρασε να ήταν αποδοτικό για τους ιδιοκτήτες ταξί στα Χανιά με τη βοήθεια της αυξημένης τουριστικής κίνησης, ωστόσο ο κλάδος αυτή την περίοδο αντιμετωπίζει προβλήματα που σχετίζονται με το αυξημένο κόστος των καυσίμων. Η σεζόν πήγε πάρα πολύ καλά. Τώρα, όπως είδατε, τα αυτοκίνητα είναι ακινητοποιημένα. Έχουμε ένα θέμα με την αύξηση του πετρελαίου. Έχουμε ζητήσει και από εκεί να μειωθεί το ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα πετρέλαια, αν γίνεται. Στα θετικά συγκαταλέγεται η παράταση που δόθηκε από το Υπουργείο Μεταφορών για την αντικατάσταση οχημάτων ταξί με καινούρια λόγω των καθυστερήσεων που παρατηρούνται εξαιτίας της πανδημίας με καταληκτική ημερομηνία τα τέλη του 2023. Τα αυτοκίνητα τα οποία έχουν λήξει το 2022 και το 2021 ζητήσαμε να υπάρχει μια παράταση λόγω ότι περάσαμε και από COVID, άρα τα οικονομικά μας είναι πολύ φτενεμένα εντός εισαγωγικών. Ζητήσαμε μια παράταση ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να μαζέψουν το αντίτιμο ενός άλλου αυτοκινήτου, ούτως ώστε να μπορούν να πάρουν ένα καινούριο αυτοκίνητο ή μεταχειρισμένο τελευταίες πενταετίες να συνεχίσουν την εργασία τους. Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με την ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών, τα μέλη της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ταξί ενημερώθηκαν για τις διατάξεις του νομοσχεδίου που αναμένεται να ψηφιστεί αρχές Δεκεμβρίου και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το δικαίωμα στους ιδιοκτήτες να βγάλουν άδεια και για πολυθέσια οχήματα. Πολυθέσια αυτοκίνητα είναι για εμάς, θα έχουν ταξίμετρο, είναι σε αλλαγή της υφιστάμενης άδειας, για να μπορούμε να έχουμε και αυτή την υπηρεσία, ούτως ώστε να μπορούμε να ανταγωνιστούμε αυτά τα παράνομα στη λειτουργία. Βάλουμε που βλέπουμε στην πόλη του Χανίου. Μπορεί δηλαδή ο κάποιος συνάδελφος να αντικαταστήσει το ήδη υπάρχον αυτοκίνητο που έχει με ένα πολυθέσιο, 7-θέσιο, 9-θέσιο βαν. Το οποίο θα έχει ταξίμετρο, θα ελέγχεται και θα μπορεί ο επιβάτης κάλλιστα να γνωρίζει και τι πληρώνει όπως πρέπει να πληρώνει και όχι όπως γίνεται μέχρι τώρα με αυτά τα παράνομα που λέμε εμείς βαν. Οι ιδιοκτήτες ταξί στα Χανιά κρίνουν πως το νομοσχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς επιλύονται και μία σειρά άλλων θεσμικών ζητημάτων που αφορούν τον κλάδο. Βεβαίως είναι και τα θέματα όπως είναι στην αλλαγή της ειδικής άδειας που χρειαζόταν μέχρι τώρα ένα ποινικό μητρό το οποίο ήταν γενικής χρήσης. Θέλουμε το δικαστικής χρήσης, τώρα θέλουμε γενικής χρήσης. Και βεβαίως υπήρχε ένα πρόβλημα με τους αποβιώντες συναδέλφους που είχαν αυτοκίνητα στο όνομά τους, όσο μπορεί να συνεχιστεί τη διαδικασία, αν ήταν συνεταιρικό ή όχι, που εκκρεμούσε τόσα χρόνια. Να σημειωθεί πως τα αποτελέσματα της συνάντησης συζητήθηκαν χθες στην εκλογοπολογιστική Γενική Συνέλευση που πραγματοποίησαν στο Επιμελητήριο Χανίων Ιδιοκτήτες Ταξί στα Χανιά, ενώ αύριο Παρασκευή θα ψηφίσουν για να εκλέξουν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου τους.